Αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογήσει, να σας ευλογήσει, να μας ευλογήσει όλους μας και να αξιωθούμε να βρεθούμε στη Βασιλεία όλοι μας, αδέρφια μου, μαζί με τις οικογένειές μας, τις συγγένειές μας. Ο Κύριος έρχεται να ετοιμαστούμε με τη χάρη και το έλεος του Θεού, γιατί ο Κύριος θα πάρει αγωνιζόμενους. Θα ήθελα να ανοίξουμε στη σελίδα 999. Είναι η επιστολή προς Ρωμαίους. Το ήττα κεφάλαιο και το 18 εδάφιο. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μελούσα να αποκαλυφθήσει μας, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Μέχρι εκεί. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στη ζωή του και καθώς ξεκινάει η ζωή ενός ανθρώπου από παιδική ηλικία, ξεκινά να ονειρεύεται και να κάνει τα δικά του σχέδια. Κάποια στιγμή στη ζωή του, καθώς ονειρεύεται τη ζωή του, το πώς θα την ήθελε, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόταν και τα σκεπτόταν. Και μεγαλώνοντας, κάθε ηλικία αντιμετωπίζει και τα προβλήματα της ζωής. Και ο άνθρωπος γεννήθηκε και περπατά σε αυτήν εδώ τη γη για να αντιμετωπίζει προβλήματα. Και αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα, δεν θα είχε νόημα η ζωή μας. Όλοι μας σκεφτόμαστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Όμως έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα, η ζωή θα ήταν χωρίς κανένα ενδιαφέρον? Έχετε σκεφτεί ότι όταν όλα τα προβλήματα της ζωής μας είναι λυμένα, τελικά τι αξία έχει η ζωή? Τι θα ήθελες να περιμένεις, πώς θα είναι το τέλος, αν θα είναι καλό, αν θα είναι άσχημο? Αυτό σκεφτόμαστε σαν πρώτη φάση. Όμως στην πραγματικότητα ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα από όλα αυτά τα παθήματα του παρόντος καιρού. Και ξέρετε, αδελφοί μου, λέει να προσμήνετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, ώστις ελευθερώνει μας από τις μελούσας οργής. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα αντιμετωπίσει και θα υπάρχει και μια οργή η οποία θα έρθει επί της γης και στον άνθρωπο, δηλαδή στην ανθρωπότητα, γιατί κυριαρχείται η γη από τον άνθρωπο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό έδωσε ο Κύριος την εξουσία στον άνθρωπο, να κυριεύσει όλη τη γη, να την κυριεύσει, και του έδωσε το ελεύθερο να πράξει ό,τι θέλει πάνω της. Ξέρετε τι είναι να ασελγήσεις πάνω σε έναν άνθρωπο? Είναι πολύ κακό, αδελφοί μου, και αμάρτημα, αλλά και καταδικάζεται με ποινή. Να ασελγήσεις κάπου, ακόμα και στο ίδιο σου το σώμα. Έτσι όμως αυτό το οποίο του πρόσφερε ο Θεός στη γη δεν τη σεβάστηκε. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ο σεβασμός ο άνθρωπος προς τον άλλον άνθρωπο. Να σεβαστούμε
τον άλλον άνθρωπο, όπως και να είναι. Αυτό πλέον έχει χαθεί ο σεβασμός, ακόμα και στους ανθρώπους, τους χριστιανούς και τους αναγεννημένους. Καμιά φορά δεν δίνω μεγάλη σημασία σε κάποιον αδελφό, σε κάποια αδερφή, τον έχει εξουθενήσει η καρδιά μου και δεν τον σέβομαι, δεν μπορώ να τον ακούσω, δεν τον παρατηρώ. Με λίγα λόγια, δεν με ενδιαφέρει. Δεν τον σέβομαι. Απαξιώ ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει. Αυτό ακριβώς έχει γίνει και με την ανθρωπότητα προς αυτό που μας χάρισε ο Κύριος, στη γη, αδερφιά. Έχουμε ασελγήσει πάνω στη γη. Και όχι μόνο αυτό, ασελγούμε πολλές φορές και πάνω στο Λόγο του Θεού. Και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί η οργή του Θεού θα είναι μεγάλη κάποια στιγμή. Και ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν επίγνωση. Ξέρετε, κάποτε ήταν ένας ο οποίος χώρισε χρόνια στην εκκλησία, ήξερε τη διδασκαλία και πέρασε από τη δουλειά μου εκεί που δουλεύω και μου λέει, χώρισε για τον ΑΒ λόγο τώρα, δεν θα πούμε τώρα για ποιο λόγο χώρισε και χωρίζει. Όλοι χωρίζουν από εγωισμό, αυτό είναι το πρώτο, και από υπερηφάνεια. Είναι τα δύο πράγματα. Ο εγωισμός προέρχεται από την υπερηφάνεια. Τι σημαίνει, εγώ έχω δίκιο. Και μου είπε τότε ότι δεν βρίσκω ούτε ένα μικρό παραθυράκι μέσα στο λόγο του Κυρίου που να μπορεί να λέει ότι μπορεί να μου δώσει μία δεύτερη ευκαιρία καθώς η γυναίκα μου ζει. Ναι, του λέω, έτσι είναι. Πέρασαν μερικά χρόνια και συγγνώμη, έχω έναν αλλεργικό βήχα, με έχει πιάσει. Και έρχεται κάποια στιγμή πάλι στη δουλειά και μου λέει, τελικά δεν είναι έτσι όπως τα λέγατε. Ακούστε τώρα, αρχίζει ο άνθρωπος αυτός να ασελγεί μέσα στο λόγο, μέσα σε αυτά τα οποία έμαθε, δέχτηκε και τα σφράγισε τότε και η καρδιά του, τα παραδεχόταν. Δεν μπορεί να τα παραδέχουμε τώρα και μετά να μην παραδέχουμε αυτό το οποίο πιστεύω, αδελφοί μου. Δεν μπορεί να λαμβάνω το Πνεύμα το Άγιο, να μιλάω ξένες γλώσσες και μετά κάποια στιγμή να στρίψει η καρδιά μου και να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα, ούτε Θεός, ούτε Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να ανεβαίνω ή όχι πάνω μόνο στον Άβωνα, αλλά και να ομολογώ για την ύπαρξη του Χριστού και αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος μέσα στην προσωπική μου ζωή και ξαφνικά να πω δεν υπάρχει τίποτα. Και είπε ότι δεν είναι έτσι τελικά, μου δίνει το δικαίωμα, δεν θα αναφερθώ τώρα ότι του είπα κιόλας, αλλά είπα σε αυτόν τον άνθρωπο, σε παρακαλώ εδώ, δηλαδή το πιστεύεις, του λέω, αυτό που μου λες. Ναι, μου λέει, το πιστεύω. Εδώ, του λέω, δεν θα ξαναπατήσεις το πόδι σου, ούτε θέλω να μου ξαναμιλήσεις. Ξέρετε για ποιο λόγο, αδελφοί μου? Γιατί δέχτηκε το πάθος του, αυτό που ήθελε, τις ορέξεις του και ασέλγησε πάνω στο λόγο του Κυρίου. Του λέω, εάν μου έλεγες, Ανδρέα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο για τον ΑΒ λόγο, ξέρω το λόγο του Κυρίου και δεν μου επιτρέπει ο Θεός να ξαναπαντρευτώ, αλλά δεν μπορώ, είμαι αδύναμος, τότε θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα σου έλεγα να μην διακόψουμε την κοινωνία μεταξύ μας, μήπως τυχόν και μέσα από το λόγο του Κυρίου σε έφερνε σε αυτόν. Αλλά τώρα όμως δεν θέλω να έχω καμία κοινωνία μαζί σου. Γιατί? Γιατί ασέλγησες επάνω στο λόγο του Θεού. Και όταν ασελγήσει ο άνθρωπος πάνω στο λόγο του Κυρίου, τότε έρχονται και άλλα πράγματα μέσα στην προσωπική του ζωή. Και θα σας πω κάτι. Παντρεύτηκε. Νόμιζε ότι ήταν ευτυχισμένος. Και τελικά, αδελφοί μου, χώρισε ξανά και πάει στο χειρότερο. Δεν θέλω να αναφερθώ
τώρα, δε. Ο Θεός να τον ελέησει, να τον ευλογήσει και να επιστρέψει ξανά πίσω. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Αλλά ο άνθρωπος αυτός που, ο οποίος έχει επίγνωση, θα έρθει η οργή του Θεού επάνω του. Δεν μπορεί να αφήσει το παιδί του και να σε ελγεί και να λέει δεν είναι έτσι. Άλλο η αδυναμία του, άλλο το οτιδήποτε ή ακόμα και το πάθος του, και να παραδέχεται ότι είναι λάθος και άλλο αδελφοί μου να λέει ότι δεν είναι έτσι. Εδώ τώρα μας λέει να προσμένετε τον Υιόν αυτού από τον ουρανό. Δηλαδή μην ξεχνάμε να ερχόμαστε και να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να ακούμε τη διδαχή, το Λόγο του Κυρίου. Γιατί αδελφοί μου, αυτό που διάβασα, επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι αξία να συγκριδώσει με τη δόξα τη, τη μελούσα να αποκαλυφθεί σε μας. Γιατί αυτόν τον καιρό που θα περάσω στενά, στενά χώρα, με διωγμούς, με το οποιοδήποτε, γιατί αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο και ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να παίρνω αποφάσεις μέσα στην προσωπική μου ζωή και να λέω πάντοτε πολλές φορές όχι σε πράγματα τα οποία θα δυσαρεστήσω τον Κύριο, τότε γλιτώνω αυτό που είπε εδώ, την μελούσα οργή. Αλλά τα παθήματα αυτά όμως, τα οποία είναι για λίγο καιρό, πόσο, πολύ λίγο μπροστά στην αιωνιότητα, είναι άξια, αδελφοί μου. Είναι η επιλογή σου άξια που πήρες, γιατί ξέρετε κάτι αδελφοί μου, στο Ιώτα Α κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, λέει στο 24 εδάφιο, διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, και πού εμεγάλωσε ο Μωυσής, εμεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Είχε τα πάντα, μεγάλωσε με τη σοφία, διδάχτηκε την κουλτούρα και τη σοφία της Αιγύπτου. Έμαθε να πολεμά. Όμως ήρθε η ώρα, καθώς μεγάλωσε εκεί και μεγαλώνοντας, θα πρέπει να πάρει μία απόφαση, γιατί γνωρίζει την ταυτότητά του, γνωρίζει ότι είναι παιδί των Ιουδαίων, των Ισραηλιτών, το γνωρίζει αυτό, άσχετα που μεγάλωσε εκεί. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρει την απόφαση, να πει ο Απόστολος Πέτρος αυτό, διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε ειρνήθη. Και αυτό είναι, θέλει προσοχή, γιατί πρέπει να ανηρθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας. Είναι μια ζωή άρνησης. Ο δρόμος αυτός, και όπως έχουμε πει και έχουμε ακούσει, δεν είναι εύκολος αδερφοί μου να τον περπατήσεις. Ο υπερήφανος, ο άνθρωπος, ξέρετε πώς έρχεται, όταν διαβάζει το Λόγο του Κυρίου, τον ξέρει απ' έξω και ανακατοτά, αλλά δεν τον πράττει. Και έρχεται να πει, η γνώση φυσιεί. Όσο και να ξέρεις απ' έξω όλον τον Λόγο και εδάφια και κεφάλαια, απ' έξω και να ξέρεις τα πάντα, αλλά να μην πράττεις αυτά τα οποία γνωρίζεις, τότε θα σε φουσκώσει και θα σε οδηγήσει η περηφάνια σου σε διδασκαλίες δαιμονίων. Σε πράγματα τα οποία θα ασελγήσεις στο Λόγο του Κυρίου. Ο γνώστης, αυτός που γνωρίζει το Λόγο του Κυρίου, τον διαβάζει, τον μελετά, μπορεί να υπάρχει γνώση, επίγνωση δεν υπάρχει. Και πρέπει ο άνθρωπος να έρθει σε επίγνωση στο Λόγο του Κυρίου, ώστε να μπορέσει το Λόγο που διαβάζει και το αρχίζει να τον μαθαίνει, να τον πράττει αδελφοί μου. Τη μελέτη τη χρειαζόμαστε, γιατί λέει στον Τιμόθεο ότι πρέπει να μελετά, γιατί να είναι η προκοπή του φανερή εις πάντα στους ανθρώπους.
Και ο άνθρωπος προκόβει όχι μόνο να μελετά, αλλά και να πράττει το λόγο του Κυρίου. Εάν μελετά και δεν πράττει το λόγο, δεν είναι αυτός που ακούει το λόγο επιλύσμων, ακροατής, αλλά ποιος είναι ο εκτελεστής του Λόγου του Θεού, αυτός που εκτελεί το Λόγο του Θεού. Άρα ό,τι διαβάζω, ό,τι μελετώ, έρχεται, το μαθαίνω απ' έξω, αλλά αυτό το Λόγο θα πρέπει να προσπαθήσω να τον πράξω. Μπορεί όχι τώρα, γιατί κάθε εδάφιο έρχεται στην ώρα του για να τον πράξουμε, αδελφοί μου, κάθε τι, στην πορεία. Ακούμε κάτι, ένα εδάφιο για την πίστη. Ας πούμε, μιλάω εγώ για την πίστη. Θα δοκιμαστώ στην πίστη. Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να μπω σε μια περιπέτεια και να εμπιστευτώ. Η πίστη αυτό σημαίνει τον Κύριο. Ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Άρα θα πρέπει θα έρθει το εδάφιο, το κάθε εδάφιο το οποίο μαθαίνω απ' έξω, κάποια στιγμή στη ζωή μου να το πράξω αυτό το εδάφιο. Μπορεί να μην το πετύχω, η προσπάθεια έχει σημασία, να ξέρετε. Και θα έρθει η στιγμή το να γίνουμε εκτελεστές του Λόγου του Κυρίου, γιατί εκτελεστής γίνεται αυτός που θα ακούσει και θα πράξει. Όποιος με αγαπάει θα με ακολουθήσει. Και εκεί μένει το εδάφιο, όχι. Αφού με αγαπάει, θα πανηθεί τον εαυτό του, θα πάρει το σταυρό του και τότε θα τον ακολουθήσει. Αλληλούια. Υπάρχουν πράγματα από πίσω. Αν αγαπάς τον Κύριο, θα πρέπει να πανηθείς τον εαυτό σου, να πανηθείς πολλά πράγματα. Ο Μωυσής λέει, ιρνήθη να λέγεται η υιός της τη γατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείτε με το λαό του Θεού. Και πρέπει να πάρει τελικά απόφαση ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει στη ζωή του. Θέλεις να κακουχηθείς ή θέλεις να την περάσεις, που λένε και οι άνθρωποι, ζάχαρη και τον Χριστό και εντάξει. Ξέρετε, αδελφοί μου, ο Κύριος είπε κάτι για τους πιστούς. Προσέξτε, λέει, από κρεπάλης και μέθης και βιωτικών μεριμνών, γιατί θα επέλθει ευνίδιος όλεθρος. Και το επικίνδυνο για τον χριστιανό, ξέρετε ποιο είναι, να πέσει σε βιωτική μέριμνα. Θέλω να φτάσω και να αποκτήσω, όπως έχουμε ακούσει, λεφτά. Θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο. Και μπλέκεται ο άνθρωπος με μέριμνες και με βιωτικά πράγματα τα οποία τον εμποδίζουν πλέον να έρθει, να γίνει, όχι να λέγεται Υιός της τη γατρός του Φαραώ, έτσι όπως λεγόμασταν κάποτε. Τώρα, αδελφοί μου, όποιος λέει άγεται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι Υιός Θεού. Αυτός ο οποίος τον κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο και υπακούει, τότε αυτός λέγεται Υιός Θεού, Υιός Θεού. Και πρέπει να υπακούσει ο άνθρωπος και πήρε την απόφαση, όπως ξέρουμε, ο Μωυσής, να καθώς μεγάλωσε μέσα στο παλάτι, ήρθε η ώρα, καθώς ο Κύριος δημιουργεί καταστάσεις, να ελευθερωθεί ο άνθρωπος μέσα από τις συνήθειές του, γιατί μπλέκεται σε συνήθειες, και έρχεται ο Κύριος κάποια στιγμή στη ζωή μας και φαίνει μία δοκιμασία. Και τώρα θα πρέπει να πάρει απόφαση ο άνθρωπος, εάν θα θελήσει να μην λέγεται πλέον Υιός του συστήματος που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, αλλά να λέγεται Υιός Θεού. Αλλά για να ονομαστεί Υιός Θεού και να γίνει Υιός Θεού και να τον πει ο Κύριος Υιέ μου, τότε θα πρέπει να απαρνηθεί όλα αυτά. Να ξεκινήσει δηλαδή έναν αγώνα. Και ακούστε τι όμορφα το λέει, αδερφοί μου. Να κακουχείτε με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Και πραγματικά η σάρκα μας απολαμβάνει την αμαρτία. Είναι αλήθεια αυτό, αδελφοί μου. Η ροπή της σαρκός μας, τι είναι, από τότε που βγήκε και πέταξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα έξω από τον Παράδεισο,
όταν παράκουσε. Ξέρετε, κάθε φορά που εμείς παρακούμε το Λόγο του Κυρίου, μας πετάει ο Κύριος έξω από την παρουσία του, αδέλφια. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ξέρετε, επειδή έρχομαι στην Εκκλησία, σημαίνει ότι ακολουθώ τον Κύριο έτσι όπως θέλει Αυτός. Επειδή προσεύχομαι και γονατίζω ή ακόμα και εργάζομαι το έργο του Κυρίου, σημαίνει ότι ακολουθώ έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Είμαι παιδί Του, γνήσιο. Ξέρετε, υπάρχει το παράδειγμα που μας είπε ο Κύριος, ότι δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον Κύριε, Κύριε. Γιατί πολλοί λέμε Κύριε, Κύριε. Κύριε, σε ευχαριστούμε και εργαζόμαστε και βλέπουμε ανθρώπους να εργάζονται, να ιδρώνουν στο έργο του Κυρίου. Να ιδρώνουν. Κι όμως, αδελφοί μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό μόνο αυτό. Το χαρακτηριστικό είναι να πράξεις το θέλημα του Κυρίου. Να απαρνηθείς πράγματα μέσα από την προσωπική σου ζωή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κολλάνε, αδελφοί μου, τη ζωή μας να προχωρήσει πνευματικά και είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Όχι. Να μην μείνεις ποτέ ευχαριστημένος με αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή τώρα. Καλά είμαι. Μην το πεις ποτέ αυτό. Γιατί εκεί θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, μην κολλάς μόνο σε αυτό το έργο που σου έχει χαρίσει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να σου δώσει κι άλλο. Πότε με εμπιστεύεται ο Κύριος? Όταν μένω σταθερός σε ένα έργο και θέλω να προχωρήσω παραπάνω. Όταν θέλω να προχωρήσω παραπάνω, σημαίνει ως της ωραίγεται επίσκοπη, είναι καλόν έργο ζητεί. Και σου λέει, εγώ είμαι διάκονος. Μου αρκεί αυτό. Όταν πεις, μου αρκεί αυτό να είμαι μόνο διάκονος, τότε θα υπάρξουν προβλήματα. Στην πνευματική σου πορεία, στη ζωή σου μπορεί να πάνε όλα τέλεια, όλα πολύ καλά. Και η ζωή του Μωυσή ήταν τέλεια, τέλεια. Μέχρι που ήρθε το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Να πάρει την απόφαση ποιον θέλει να ακολουθήσει. Ποιον θέλει. Και έρχεται και σκέφτεται τώρα ο άνθρωπος, τώρα είπε, τώρα τι, σίγουρα σκέφτηκε. Όλοι μας, ο Κύριος μας έμπλασε τις ίδιες καρδιές, όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο σε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Μας αρέσει η καλοπέραση. Μας αρέσει η ξεκούραση συνεχόμενη. Μας αρέσουν οι διακοπές. Μας αρέσει να απολαμβάνω αυτά που μου έχει προσφέρει ο Κύριος. Και μας, ναι, θα τα γευτούμε. Και δεν στο απαγορεύει ο Κύριος να γευτείς την ευλογία που σου έχει χαρίσει ο Θεός. Το θέμα είναι, δεν είναι αυτό που θα σε γεμίσει. Δεν γεμίζεις με υλικό. Ο άνθρωπος, η σάρκα, έχει κάτι το οποίο είναι φοβερό, αδελφοί μου. Δεν ευχαριστιέται ποτέ. Το έχετε παρατηρήσει. Κάποτε είχα πάρει ένα αμάξι, το οποίο για μένα ήταν ωραίο. Το Αλφα Ρωμαίο, το 156, κόκκινο εκεί, ωραίο. Το παίρνω και εκεί που πήγαινα και αυτά, βλέπω ξαφνικά ένα άλλο να περνάει από δίπλα μου και τα μάτια μου πέσανε πάνω του και το παρατηρούσα και το επόθησα αυτό. Λέω, πω, να το είχα αυτό. Και ο Κύριος μου είχε, ο Κύριος, δεν μου το είχε χαρίσει ο Κύριος γιατί έφαγα τα μούτρα μου. Είχα ένα καλό αμάξι και τα μάτια μου τα πήρα και τα πήγα σε ένα καλύτερο αμάξι και αυτό με προβλημάτισε. Μόλις κατάλαβα τελικά τι κάνω και δεν είχε περάσει πολύ καιρός που το είχα αγοράσει το αμάξι. Ήτανε πολύ λίγος ο καιρός, μήνες. Δεν μπορείς μέσα σε λίγους μήνες να σου φύγει αυτή η κάψα σε κάτι καινούριο. Κι όμως, αδελφοί μου, μου φύγανε τα μάτια μου και πήγαν εκεί. Και το πόθησα αυτό το αμάξι. Δεν το πήρα βέβαια γιατί ήταν πανάκριβο. Αλλά θέλω να σας πω, αδελφοί μου, δεν χορταίνει η σάρκα. Ξέρετε τι πρέπει να χορτάσουμε την ψυχή μας? Την ψυχή μας να χορτάσουμε, το πνεύμα μας να χορτάσουμε. Και αυτό χορταίνει μόνο με το λόγο του Κυρίου, αδέρφια. Πρέπει να ξεφύγουμε. Αλλά όμως, όχι μόνο με λόγο. Με λόγο,
με τη μελέτη, με την προσευχή, διδαχή των Αποστολών, κλάση του Άρτου, κοινωνίες, προσευχές. Να πράξουμε το Λόγο του Κυρίου, να υπακούμε στις διακονίες που έχει δώσει ο Κύριος, να μας οδηγούν περισσότερο στον αγιασμό. Ο αγιασμός τι είναι? Αφαιρούμε πράγματα από τον κόσμο. Αυτός είναι ο αγιασμός. Ποιος είναι ο Άγιος? Αυτός που ξέρει όλη τη γραφή απ' έξω, αυτός που ακόμα του έχει δώσει ακόμα και χάρισμα ο Κύριος. Αυτός είναι Άγιος. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα ωραίο χάρισμα λόγου, μια προφητεία και οικοδομείται και η Εκκλησία. Είναι ο Άγιος αυτός ο άνθρωπος? Και ξέρετε αδελφοί μου, και μπορεί να έχω και έργο από πίσω. Τι είπε ο Κύριος? Φευγάτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Κύριε, δεν κηρύξαμε, δεν εξεβάλαμε δαιμόνια, δεν κηρύξαμε στις πλατείες? Τι είναι αυτά δηλαδή όλα αυτά που είχαμε καρπό και κούραση, κουραστήκαμε? Ναι, αλλά το κάνατε για άλλο σκοπό όμως, αδελφοί μου. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η ισορροπία στο χριστιανό. Δεν μπορείς να διαβάζεις μόνο το Λόγο και να μην προσεύγεσαι ή να προσεύγεσαι 5 λεπτά και να μελετάς το Λόγο του Κυρίου. Δεν υπάρχει ισορροπία. Δεν μπορείς να διαβάζεις μόνο την Παλαιά Διαθήκη και λίγο την Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει ισορροπία. Θα έρθει ο νόμος. Ο νόμος θανατώνει. Το πνεύμα ελευθερώνει, αδελφιά μου. Θα γίνεις νομικός άνθρωπος. Θα κρίνεις τους άλλους και τον εαυτό σου ποτέ δεν θα το κρίνεις. Δεν θα έχεις, δεν θα συγχωρείς εύκολα. Δεν θα είσαι επίοικης. Αν δεν διαβάσεις την Καινή Διαθήκη, δεν καταλάβεις το Πνεύμα του Θεού που μέσα στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί μου, είναι πολύ πιο δύσκολη η Καινή Διαθήκη από ότι είναι η Παλαιά Διαθήκη. Πολύ πιο δύσκολη. Να περπατήσεις και να βγάλεις όλα αυτά τα οποία είχες πάνω σου και να ελευθερώνεσαι σιγά σιγά. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος σιγά σιγά. Καταδικάζει ο άνθρωπος σιγά σιγά. Βγάζει ο άνθρωπος σιγά σιγά. Δεν μπορούν να βγουν όλα μέσα σε μια στιγμή. Δεν βγαίνουν όλα. Αγωνίζεται ο άνθρωπος όμως. Εντοπίζει ο άνθρωπος. Είναι καλός ιχνηλάτης. Για τον εαυτό του πρώτα. Εντοπίζει. Τι πρόβλημα έχω, Κύριε? Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει περισσότερο? Και σας έχω πει, όποιος, αδερφοί μου, μπαίνει μέσα στην πράξη του Λόγου του Κυρίου, πλησιάζει περισσότερο τον Κύριο. Όταν τον πλησιάσεις περισσότερο τον Κύριο, ένα βήμα ακόμη περισσότερο, τι γίνεται? Βλέπεις τις βρωμιές σου, τις ατέλειες, όχι τις ατέλειες των άλλων, αλλά τις ατέλειες τις δικές σου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και η δουλειά του ποιμένα, των πρεσβυτέρων, της διδασκαλίας, είναι να λέγεται ο Λόγος του Κυρίου, να καταρτίζεται ο λαός του Θεού για να αγιάζεται, να γίνεται Άγιος. Αδέλφια μου, αυτή είναι όλη η ιστορία, γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, γιατί Άγιοι γίνεστε. Χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανένας το πρόσωπο του Κυρίου. Και είπαμε, τι είναι αυτό? Είναι οι μικρές αλόπεκες οι οποίες κατατρώνε τον αμπελώνα, το κατατρόγουση λέει. Ξέρετε τι είναι κατατρόγο? Τον αφανίζει σιγά σιγά χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Θυμάμαι στο αμπέλι που είχαμε, είχαμε 4 στρέμματα αμπέλι, πολύ η δουλειά. Το αμπέλι, όποιος είχε αμπέλι, ξέρει τι είπα να πει. Αδελφοί μου, πολύ με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο εκείνη την εποχή, πολλή δουλειά, θιάφισμα, ξεφύλισμα. Όταν τριγάγαμε τότε, το πατάγαμε με τον παλιό, το στριφλίζαμε με τη στρίφλα. Πολύ, πολλή δουλειά για να βγάλεις το μούστο και το κρασί στο τέλος, να απολαύσεις. Ξέρετε τι δουλειά έχει το αμπέλι? Πολύ δουλειά. Δεν είναι εύκολο το αμπέλι να σου προσφέρει τον καρπό του. Δεν είναι εύκολο αυτό το σώμα να προσφέρει, να το προσφέρει θυσία ζώσα ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου. Παραστήσατε, λέει, τα σώματά σας θυσία ζώσα. Πώς μπορώ να το παραστήσω όταν υπάρχουν οι μέρημνες και οι κοσμικές επιδημίες μέσα στη ζωή μου, αδέρφια μου? Γι' αυτό η απόφαση αυτή εδώ πέρα. Θα έρθει η οργή. Και η οργή έρχεται, ξέρετε, από τη μία πλευρά αφήνει την κατάσταση ο Θεός ελεύθερα. Παιδί μου, θέλεις να ακολουθήσεις αυτό, ακολούθησέ το. Ξέρετε, ο Βαλαάμ
Ήταν ένας προφήτης, ο οποίος τον πιάνει ο βασιλιάς ο Βαλάκ και του λέει, έλα εδώ, θέλω να καταραστείς αυτόν τον λαό. Γιατί θέλω να τον εξαφανίσω, θέλω να τον νικήσω. Και του λέει ο προφήτης, θα πάω και ό,τι μου πει ο Θεός. Πηγαίνει ο προφήτης και αντί να φέρει κατάρα, έφερνε ευλογία για αυτόν τον λαό. Μα δεν σου είπα, του λέει ο βασιλιάς. Εγώ σου είπα να τον καταραστήσω, όχι να τον ευλογείς. Βασιλιά, εγώ σου είπα θα πω αυτό που θα μου πει ο Θεός. Ξαναπήγαινε, θα σου δώσω δώρα, θα σου δώσω εκείνο, θα σου δώσω το άλλο. Ξαναπήγαινε δεύτερη φορά. Και σαν άνθρωπος του Θεού, τι θα πάει να καταραστεί το λαό του Θεού. Ακούστε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος τώρα. Προφήτης του Θεού και καλά. Γιατί η μέρημνά του ήταν αλλού. Του μιλούσε ο Θεός. Του μιλούσε. Ό,τι μου πει. Και μίλαγε ο Θεός με το στόμα του και επικοινώνησε ο Θεός μαζί του. Πάει τη δεύτερη φορά και του λέει να τον καταραστώ. Πού πας, του λέει Βαλάμ. Λέει να τον καταραστώ το λαό αυτό. Τι να κάνει, γιατί, για ποιο λόγο να πας, αφού δεν σου βάζω εγώ, αντί για κατάρα σου βάζω ευλογία. Και λέει, γυρίζει πίσω στο Βαλάκ, το βασιλιά, και λέει, δεν μπορώ να το καταριστώ το λαό αυτό, είναι ο λαός του Θεού. Και τελικά, αδερφοί μου, βρίσκει ένα άλλο κουμπί για να πάρει τι, αυτά που του πρόσφερε ο βασιλιάς. Του λέει, του βρίσκει τη λύση. Θα πας να βάλεις έξω από το στρατόπεδο. Ακούστε, εδώ στο στρατόπεδο δεν σε πειράζει κανένας. Γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε ακούσει μερικές φορές η Εκκλησία, εκείνο. Δεν είναι η Εκκλησία. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ. Είναι όλη η Εκκλησία. Δεν ξέρουμε τι λέμε πολλές φορές. Η Εκκλησία εκείνη, η Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία. Μπορεί να δημιουργηθεί εδώ ένα πρόβλημα. Δεν είναι όλη η Εκκλησία. Σκανδαλίστηκα και έφυγα. Από πού φεύγεις? Από την Εκκλησία. Η Εκκλησία σε πείραξε? Το σώμα του Χριστού σε πείραξε? Μπορεί να σε πείραξα εγώ. Γιατί με χρησιμοποίησε ο εχθρός να σε πειράξω. Και ο Θεός το επέτρεψε ίσως να δοκιμάσει για την καρδιά σου στο φινάλι φινάλι. Όπως και τον Βαλάμ. Έλα εδώ. Και τι τους λέει τώρα, πηγαίνετε βάλτε γυναίκες, αμαρτία δηλαδή, έξω από το στρατόπεδο, να χορέψουν ωραία, να λυκνιστούν καλά, πολύ όμορφα, και τότε θα αμαρτήσουν, λέει. Και αν έρθει η αμαρτία και πορνεύσει ο λαός, τότε θα έρθει η κατάρα, αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως, αδελφοί μου, η οργή του Θεού. Και αλίμονο να πέσεις σε χέρια Θεού ζώντος. Αλίμονο, δεν είναι μόνο Θεός αγάπης, είναι και πυρ καταναλύσκων, αδερφιά μου. Και εδώ που ζούμε, εδώ, δεν μπορεί δηλαδή την εκκλησία του, δεν μπορεί να την πειράξει κανένας. Κανένας, γιατί έχισε το αίμα του, το Άγιο ο Κύριος. Θυσιάστηκε, αδερφιά μου. Κανένας δεν μπορεί να αγγίξει μία Αγία Εκκλησία. Μία που προσπαθεί, δεν είμαστε οι σούπερ Άγιοι, αλλά προσπαθεί όμως αυτή η Εκκλησία να πράξει το θέλημα του Κυρίου. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο Άγιος. Όλοι μας εις πολλά πτέουμε ενάπαντες και στερούμεθα τη δόξα του Κυρίου. Ποιος μπορεί να πει εγώ είμαι έτσι όπως θέλει ο Θεός κατά πάντα? Κανένας δεν μπορεί. Μην γίνουν πολύ διδάσκαλος, γιατί μεγαλύτερα κατάχρηση θα λάβεις. Δηλαδή δεν είμαστε οι σούπερ Άγιοι, αλλά αγωνιζόμαστε. Και έτσι είναι Αγία η Εκκλησία, αδελφοί μου. Και αυτή την Εκκλησία θα την παντρευτεί ο Κύριος. Αλληλούια. Αυτή την Αγία Εκκλησία που προσπαθεί να βγάλει κάθε τι το οποίο έχει κοσμικό φρόνημα μέσα στη ζωή του, αδελφοί μου. Και λέω, ρε παιδί μου, συγγνώμη για το ρε, δεν έπρεπε. Και λέω, δεν πρέπει τελικά να τα βγάλω όλα για το πρόσωπο του Κυρίου? Δεν αξίζει ο Χριστός, αδέρφια μου? Αμήν. Δεν αξίζει να μοιάσουμε στον Κύριο?
Και προσπαθώ να κάνω εκείνο, προσπαθώ να κάνω τ' άλλο, προσπαθώ να φτιαχτώ, προσπαθώ να αυτόσω, να εντυπωσιάσω, να κάνω. Άφησέ το. Δεν είναι μόνο εντυπωσιάζομαι κάποια βιωτικά πράγματα. Μπορεί να εντυπωσιάσω ακόμα και με το χάρισμα που μου έχει χαρίσει ο Κύριος. Το ξέρετε κι αυτό. Να σας εντυπωσιάσω. Τότε πήρα τη δόξα εγώ και όχι ο Κύριος, αδελφιά. Εδώ δεν ήρθαμε να μας εντυπωσιάσει κάποιος, αλλά ήρθαμε εδώ να ευλογηθούμε από τον Κύριο, δόξα στο Θεό. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στον Κύριο, αδελφιά μου. Αλληλούια. Και κάθε φορά, αν στόχος σου είναι αυτός και ο στόχος μας σαν εκκλησία, τότε, αδελφοί μου, θα δείτε το επίπεδο που θα φτάσει η εκκλησία μας. Άσε τον άλλον, μη σε ενδιαφέρει ο άλλος. Ο άλλος είναι έτσι, έτσι, έτσι. Άσε τον άλλον, μη σε ενδιαφέρει ο άλλος. Εσύ τι πρέπει να κάνεις. Ο άλλος έρχεται εδώ με τα προβλήματά του. Υπάρχουν επίπεδα μαθήσεων, όπως στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Έτσι και εδώ είναι και η εκκλησία του Κυρίου. Εσύ το μαθαίνεις γρήγορα, ο άλλος το μαθαίνει πιο αργά. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το μάθει. Σκάνδαλα να μην υπάρχουν. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Τα σκάνδαλα δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Τα σκάνδαλα θα είναι έξω από την εκκλησία. Και αν φέρω σκάνδαλα, θα πρέπει να βγω έξω από την εκκλησία, αδελφοί μου. Σκάνδαλα δεν πρέπει να υπάρχουν. Όταν όμως εγώ δεν φέρνω σκάνδαλα και πολεμάω και παραδέχομαι αυτό το οποίο έχω και λέω βοηθήστε με και αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ελευθερωθώ. Ό,τι είχα και ό,τι έχω και ακόμα έχω πράγματα, λέω Κύριε, και τα, δεν με ενδιαφέρει, τα ομολογώ κιόλας. Το ξέρετε ότι τα λέω κιόλας, αν εντοπίσω κάτι. Για να μην με κρίνει κανένας ότι είμαι ο καλύτερος, είμαι καλύτερος από ό,τι είστε εσείς αδέρφια. Όλοι είμαστε το ίδιο, μαθητές είστε όλοι. Αυτό που διαφέρει είναι οι διακονίες. Και οι οποίες δεν είναι δικές μας. Αν τώρα εγώ τις πω ότι είναι δική μου διακονία, τότε αδελφοί μου δεν θα ακούτε τη διακονία του Πνεύματος του Άγιου, αλλά τη δικιά μου διακονία. Τον άνθρωπο δηλαδή. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει και ούτε μεταμορφώνει. Το Πνεύμα του Άγιο μεταμορφώνει, αδελφοί μου. Γι' αυτό λέω Κύριε, σε παρακαλώ. Έχω καταλάβει πολλά πράγματα μέσα από τις δοκιμασίες. Γιατί ο Μωυσής, αδερφιά μου, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έπρεπε να βγάλει όλη την Αίγυπτο μέσα από τη ζωή του. Άρα η δοκιμασία, την έρημο που περπατάς, ό,τι κι αν είναι αυτή, είναι θέμα ασθένειας, είναι θέμα εργασίας, είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε διωγμών και οτιδήποτε άλλο. Είναι μία έρημος που θα περπατήσεις και μέσα εκεί θα βλέπεις τη δόξα του Θεού. Στην έρημο που θα περπατάς δεν θα σου λείψει ποτέ το φαγητό, ούτε το καύμα θα σε πειράξει, θα σε κάψει, ούτε το βράδυ θα κρυώνεις. Και πάντοτε θα υπάρχει το νερό, το πλούσιο, αδελφοί μου, ο λόγος του Κυρίου μέσα στη ζωή σου. Πάντοτε θα σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι που κάνει την αλλαγή. Αυτό θέλουμε. Ποιος σου άλλαξε, ο άνθρωπος που σου μίλησε, ο άνθρωπος σε έφερε εδώ μέσα στην εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο σε έφερε. Μη δίνετε δόξα στους ανθρώπους. Να δίνετε δόξα στο Πνεύμα το Άγιο. Σε μένα ανήκει όλη η δόξα. Η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Όχι σε άνθρωπο, αδελφιά. Όταν θα τιμήσουμε, τιμάμε. Βέβαια τιμάμε. Έτσι. Τους ανθρώπους τους τιμάμε. Ακόμα και τους λέμε ο αδερφός αυτός είναι πολύ καλός αδερφός. Αλλά δεν δοξάζεται ο άνθρωπος αυτός μέσα από τα χαρίσματα όμως. Δεν είναι δικά του. Και εκεί μπερδευόμαστε πολύ. Πάει καλά το έργο του Κυρίου. Ξέρετε, όσο το έργο αγωνίζεται και είναι μικρό και ταπεινό, τόσο περισσότερο δεν υπάρχει περηφάνεια. Εκεί πρέπει, όταν όμως ευλογηθεί το έργο του Κυρίου και ξέρετε πόσοι μπήκανε μέσα στη γη της επαγγελίας, τι είχαν, τίποτα. Τι τους πρόσφερε ο Κύριος χωρίς να κάνουν τίποτα. Αμπέλια, χωράφια, σπίτια, τα πάντα τους έδωσε ο Κύριος χωρίς να κουραστούν. Και μετά που έφτασε ο λαός, αδελφοί μου, και έρχεται η ώρα που ξεκινάς ταπεινά
ταπεινά ξεκινάς. Είσαι μόνος, σου χαρίζει ο Κύριος μία γυναίκα, σου χαρίζει ο Κύριος έναν σύζυγο, μετά αρχίζεις και κάνεις οικογένεια, κάνεις παιδιά, μεγαλώνει η οικογένεια. Τι ήσουν? Τίποτα. Τι ήσουν? Ένα χαμένο κορμί, λέγαμε στο χωριό μας. Ένα χαμένο κορμί ήμουνα μέσα στην αμαρτία και ήρθε ο Κύριος και μου βάλε τάξη μέσα στη ζωή μου. Έλα, με κούρεψε, ξυρίστηκα, φόρεσα... το μουστάκι δεν το κουρεύω. Ξυριστήκαμε, γίναμε άνθρωποι, ήμουνα ένας άνθρωπος μόνος, ελευθερωθήκαμε από τα πάθη και τις επιθυμίες. Μας χάρισε η οικογένεια, εργαζόμαστε που περίμενα ποτέ ότι θα γίνω ένας εργάτης του Θεού. Δεν το περίμενα, αδελφοί μου. Δεν γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία. Και λέω, τι μακάρια τα παιδιά μας που είναι γεννημένα μέσα στην εκκλησία, αδελφιά. Τι μακάριος ο άνθρωπος, αυτός ο οποίος πιστεύει νέος στην πίστη στον Κύριο και τον ακολουθεί. Ξέρετε, αυτός ο μακαρισμός όμως θα τελειώσει αν θα έρθουν επιθυμίες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και δεν είναι η επιθυμία του ο Κύριος, αλλά η επιθυμία του είναι άλλα πράγματα στη ζωή του. Εκεί ο μακαρισμός τελειώνει. Κόβεται η σχέση μας, αδελφοί μου. Αργίζει και χαλάει η σχέση. Και εκεί, καθώς ο Θεός δημιουργεί από ένα άτομο μια ολόκληρη οικογένεια, και λέω, συνηθίζουμε τα δώρα τώρα του Κυρίου, τα επίγεια, φανταστείτε τα ουράνια που μας χαρίζει ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο, μας χαρίζει ένα χάρισμα ο Κύριος, μας δίνει, μας προχωρά μπροστά, μπορεί να γίνω διάκονος, εργάτης. Τι διάκονος, τι πρεσβύτερος, τι εργάτης, είναι το ίδιο. Μου δίνει την τιμή να εργαστώ, να υπηρετήσω στην Εκκλησία του Κυρίου. Κάποιος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με όλο αυτό το πνευματικό κομμάτι. Γιατί όλα είναι πνευματικά, αδέρφια μου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει και ξέρετε, αυτό δεν θέλω ποτέ, να συνηθίσω τον Κύριό μου, αλληλούια. Να συνηθίσω την Εκκλησία και να μην πηγαίνω με όρεξη ώστε να πηγαίνω να λάβω μήνυμα από το Θεό. Να έρχομαι στην Εκκλησία και να μην προσπαθώ να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Να λέω, Κύριο, θέλω σήμερα εσύ να μου μιλήσεις με το λόγο σου ή με το χάρισμα της προφητείας. Έχουμε πολλούς λόγους, αδελφοί μου, να ερχόμαστε εδώ στον Κύριό μας, αλληλούια. Και η ζωή μας συνηθίζεται όπως συνηθίζεται το ζευγάρι μεταξύ τους. Και αν συνηθίζει το ζευγάρι και δεν κάνει μετανόηση, λέει και κάνει τα πρώτα έργα. Το είπα προχθές στο μάθημα της Τετάρτης και είπα, όταν πρωτογνώρισα την Κατερίνα, της πήγαινα 3 τριαντάφυλλα και ένα μπουκάλι κρασί. Κάθε φορά που τη συναντούσα, κάθε φορά. Όταν την παντρεύτηκα δεν τη ξαναπήρα. Και μου το κάνει παράπονο, έτσι. Είναι αλήθεια. Φθήρεται η σχέση. Φθήρεται η σχέση. Γιατί εγώ σταμάτησα να ενδιαφέρομαι για το πώς θα πλησιάσω πάλι τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, την οικογένεια. Πάλι φθήρεται. Αν εγώ το συνέχιζα και το συνεχίζω, έτσι, όλο αυτό το οποίο έκανα απαρχής, προσέχετε, την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Και μου λέει, την αγάπη σου την πρώτη την άφηκες. Και πήγαινα από την Πάτρα, ακούστε αδερφοί μου, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έρθω να τη δω. Παρασκευή μεσημέρι έφευγα και έκανα πολύ σκληρή δουλειά. Δούλευα στο ΝΟΣΕ, εργάτης γραμμών, συντηρώ τις, όχι εγώ μόνο, και οι υπόλοιποι τις γραμμές. Ξέρετε τι δύσκολη δουλειά είναι. Λοιπόν, έφευγα μετά κατευθείαν το μεσημέρι, ερχόμουν εδώ στην Αθήνα και Δευτέρα ξημερώματα έφευγα πάλι με το τρένο, να πάω πάλι στην Πάτρα και πήγαινα κατευθείαν στη δουλειά. Κατευθείαν. Η αγάπη, αδερφοί μου, κάνει τα πάντα, υπερβαίνει τα πάντα η αγάπη. Ο Κύριος έτσι, έκανε τα πάντα για μας, δηλαδή θυσιάστηκε, έκανε τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από τη θυσία. Πάντοτε, αδερφοί μου, θυσιάζεται ο Κύριος. Και ξέρετε πότε το καταλαβαίνω? Όταν εγώ δεν παράγω αγάπη, δεν δίνω αγάπη, αδελφοί μου. Όταν εγώ δεν υπηρετώ, τότε καταλαβαίνω ότι έχω πάρει έναν άλλον δρόμο. Θα αρχίσω και θα γίνομαι κακός.
θα αρχίσω να μην με ενδιαφέρει, να μην με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα που αγαπάω, που αγαπούσα, και θα τους κακομεταχειρίζομαι σιγά σιγά, θα τους μιλάω άσχημα. Η αγάπη όμως αυτό, αδελφοί μου, τι λέει στο Κορινθίους? Πάντα να έχετε, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Δοτική, μόνο δίνει, δεν παίρνει ποτέ. Μόνο δίνει. Όταν εγώ σταματάω να παράγω αγάπη και να δίνω, τότε υπάρχουν τα προβλήματα. Θέλω να μου δίνουν οι άλλοι την αγάπη τους, να μου δίνουν οι άλλοι. Δηλαδή θέλω από τους άλλους, όχι εγώ. Εάν όλοι είχαμε αυτό το φρόνημα τώρα, αδελφοί μου, να δίνουμε όλοι, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Παντού στην ανθρωπότητα και μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Να μην περιμένω ποτέ από τους άλλους, αλλά εγώ τι πρέπει, να δίνω, να δίνω. Τι έκανε ο Κύριος? Μόνο έδωσε. Αλληλούια. Δεν πήρε τίποτα. Τίποτα δεν πήρε. Από κανένα δεν πήρε τίποτα. Μόνο έδινε. Γιατί είχε μεγάλη αγάπη. Δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται. Ποτέ. Υπηρετούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και το βράδυ, τα μεσάνυχτα, προσευχόταν, δεν κοιμόταν. Μόνο έργο, υπηρεσία. Γιατί αγαπούσε, αδελφοί μου. Και η αγάπη του δεν μίκρινε ποτέ. Και μας μικραίνει η αγάπη μας όταν πλέον σταματάμε να παράγουμε την αγάπη και να τη δίνουμε, να την εκδηλώνουμε. Αλληλούια. Άρα, το ήθελα κι άλλα να πω και σε άλλα σημεία να αναφερθώ, αλλά δεν μας παίρνει η ώρα. Άρα, αδερφοί μου, ο Μωυσής κατάλαβε ένα πράγμα. Φανταστείτε στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε τι κατάλαβε? Κατάλαβε ότι έγινε οικέτης, έγινε μεσίτης μεταξύ Θεού και του λαού του Θεού. Όχι του λαού του. Δεν ήταν ποτέ ο λαός του. Ήταν ο λαός του Θεού. Υπηρετούσε το λαό του Θεού. Ο λαός τώρα, ο Θεός τώρα του είπε, εγώ άφησε με, του λέω, του έλεγε ή του είπε 2-3 φορές να τον καταστρέψω αυτόν τον λαό. Δικός του ήταν. Και εγώ τώρα, ακούστε τώρα, η αγάπη του Μωυσή έγινε τόσο μεγάλη. Γιατί έγινε μεγάλη? Γιατί υπηρετούσε συνέχεια, το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όταν υπηρετείς, ξέρεις, όταν κάποιον υπηρετείται από το πρωί μέχρι το βράδυ και πάει κάποιος τώρα, μια καινούρια ψυχή, και πάει κάποιος και της μιλήσει λίγο άσχημα, θα μπεις μπροστά, καλά, τι κάνεις εκεί, πώς το μιλάς έτσι? Ξέρετε, ο πατέρας τα βλέπει διαφορετικά, έτσι, δεν μπορεί να μαλώσει ο καθένας το παιδί του. Μπορείς να έρθεις εσύ να μαλώσει το παιδί μου, μπορεί να κάνει κάτι. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Και αν το κάνεις, θα πω, γιατί το μάλωσες, με ποιο δικαίωμα? Δεν έχουμε δικαιώματα τέτοια. Το δικαίωμα που έχεις μόνο να το πάρεις αγκαλιά και να του δώσεις ένα φυλάκι και να του πεις αγαπάω. Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η διαφορά? Εγώ μόνο μπορώ να το μαλώσω. Μόνο ο πατέρας και η μητέρα μπορεί να μαλώσει το παιδί του, αδελφοί μου, αλληλούια. Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας μαλώσει με το λόγο του, αλληλούια, δόξα στον Θεό. Και ο Μωυσής το καταλαβαίνει. Θεέ μου, λέει, τι πας να κάνεις? Να εξολοθρεύσεις το λαό αυτόν? Και τι θα πει? Τι θα πούν όλοι οι υπόλοιποι λαοί? Τους έβγαλες με κρατεά χείρα έξω από την Αίγυπτο και τώρα τους αφάνισες? Και έγινε μεσίτης, αδέρφια μου, ο Μωυσής. Αλλά δεν θα τον κατέστρεφε. Δοκιμαζότανε τώρα η καρδιά του Μωυσή. Το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται? Όλα είναι σχεδιασμένα. Και έχει ένα μεγάλο σχέδιο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, το μήνυμα εγώ έτσι όπως το νιώσα και το κατάλαβα, σταμάτα να σε ενδιαφέρει από όλα αυτά του κόσμου και ξεκίνα να σε ενδιαφέρει ο Κύριος. Αλληλούια. Ο Θεός να μας ελεήσει και να γίνουμε μεσίτες. Να ξεκινήσουμε να αγαπάμε περισσότερο, αδελφιά μου. Και τότε θα δείτε τη διαφορά. Η ευλογία του Θεού θα είναι πάντοτε πάνω σου. Γιατί θα γίνεις μεσίτης του λαού του Θεού. Αμήν.